Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα το μεσημέρι, όπως θα είμαστε κάθε μεσημέρι από εδώ και στο εξής για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Λίμπερο παντού η νέα εκπομπή, καθημερινά 2 με 3 και θα πηγαίνει ο Λίμπερο παντού σε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Θα έχουμε έτσι και μαγκαζίνο να λέμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να αφιερώνουμε λίγο χρόνο. Άλλωστε, ειδικότερα αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες δεν υπάρχει και πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα, είναι η αλήθεια. Και σήμερα είναι μία από αυτές τις πολύ ήσυχες ημέρες του καλοκαιριού, ξεκίνημα καλοκαιριού κιόλας. Έχουμε δρόμο ακόμη ώστε να ξεκινήσουν και οι προετοιμασίες των ομάδων και η αλήθεια είναι ότι δεν κινούνται και πολλά πράγματα. Στον Άρη περιμένουν το Σούντγκρεν στις 3 η ώρα. Είναι εκεί ο Νίκος Οπαδόπουλος αεροδρόμιο. Θα πάμε στη συνέχεια στις παρά να πάρουμε και λίγο κλίμα από εκεί, να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα με τα γραφικά και μη. Υπάρχει το ταξίδι Καρυπίδη Διαμαντόπουλου στο Λονδίνο με τα γραφικούς προσανατολισμούς. Θα συνομιλήσουν με μάνατζερ προφανώς εκεί ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής των Κιτρινών Μαύρων. Ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό για ποδοσφαιριστή. Θα τα δούμε συνέχεια πιο αναλυτικά και το τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν τοποθετήσεις του Μάγκη Γκαγκάτση νωρίτερα σήμερα. Υπήρχε και ενημέρωση για τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας. Ακόμη όχι οριστική βέβαια, αλλά σε μια πρώτη γεύση του τι πρόκειται να έρθει μέσα στον Ιούλιο για τον Δικέφαλο του Βορρά, όταν και θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα αρχίσει να χτίζεται η νέα ομάδα εν ώψη της σεζόν και των προκριματικών για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Στα άλλα στην αθλητική επικαιρότητα δεν έχουμε και δράση στο εξωτερικό, στα μεταγραφικά σενάρια που παίζουν διεθνώς. Αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι η κίνηση που έχει να κάνει η Juventus για να ξαναπάρει πίσω τον Paul Pogba. Και αν το κάνει αυτό η Juve θα πρόκειται για μπαμ μεταγραφικό του καλοκαιριού. Ακόμη βέβαια είναι νωρίς για να έχουμε εξελίξεις. Ούτως ή άλλως τέτοιου είδους μεταγραφικά serial συνήθως κρατούν για καιρό, μας απασχολούν αρκετά μέσα στο καλοκαίρι και στο τέλος έχουμε οριστικές εξελίξεις, αλλά υπάρχουν τα δημοσιεύματα σήμερα που φέρουν στο επίκεντρο το συγκεκριμένο ενδιαφέρον της Juventus για τον Paul Pogba. Να δούμε πόσο αυτό θα μετουσιωθεί σε πρόταση ή κρούση, δεν ξέρω αν θα μπορεί να υπάρχει κάτι χειροπιαστό σχετικά με αυτό. Αγωνιστική δράση περιμένουμε να έχουμε από αύριο, που θα γίνουν τα τελικά, τελική φάση του Nations League. Θα έχουμε τα παιχνίδια της, σε Πόρτο και Γκυμαράες θα γίνουν τα παιχνίδια στην Πορτογαλία. Και μάλιστα θα μεταδοθούν εκτός από την Cosmote TV και από το Open στην ελεύθερη τηλεόραση, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Οι Άγγλοι θα παίξουν με την Ολλανδία και οι Πορτογάλοι θα παίξουν με τους Ελβετούς στα ημιτελικά, με στόχο να προκριθούν στον τελικό και οι δύο ομάδες φυσικά. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Dragao, το γήπεδο της Πόρτο, ενώ τα ημιτελικά είναι αύριο Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 10 παρατέταρτο Πορτογαλία-Ελβετία το πρώτο παιχνίδι και την 5η 6 Ιουνίου επίσης στις 10 παρατέταρτο το δεύτερο παιχνίδι είναι ανάμεσα σε Ολλανδία και Αγγλία. Ωραίο μάτς ήταν αυτό, με το Φαντάι κόντρα σε συμπαίκτες του και το Βαϊνάλντουμ, τους Ολλανδούς της Λίβερπουλ κόντρα σε αρκετούς συμπαίκτες τους, με τους οποίους κατέκτησαν πριν από λίγες μέρες στο UEFA Champions League. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την Πορτογαλία του Σάντος κόντρα στην Ελβετία, που είναι το outsider σε αυτήν την τετράδα, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα έχει να μας παρουσιάσει. Φυσικά θα έχουμε και τα προκριματικά του Euro 2020 προς το τέλος της εβδομάδας. Το Σάββατο είναι το πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία στο ΆΚΑ. Να δούμε τι πρόσωπο θα δείξουν οι διεθνείς σε αυτό το παιχνίδι. Δύσκολο, κρίσιμο, crash test θα λέγαμε, πέραν στους Ιταλούς, ενώ υπήρχαν και οι δηλώσεις καθιερωμένες που κάνουν πριν από τα παιχνίδια. Και ο Ζορζίνιο, μάλιστα δύσκολο, τόνισε ο Ζορζίνιο, γνωστός Ζορζίνιο, μέσος της Τσέλσι, ο οποίος θα είναι στην Εθνική Ιταλία κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με την Ελλάδα, είπε ότι θα είναι δύσκολο το μάτσο ερχόμενο Σαββάτου. Και αυτό που ξεχωρίζει τις δηλώσεις του, δεν ξέρω αν το είδες Χρήστο, λέει η εθνική ομάδα της Ελλάδας λέει είναι μια ομάδα που έχει ντριμπλέρ. Πού τους είδε, τους ντριμπλέρ ο Ζορζίνιο? Δεν ξέρω, μάλλον κάποια άλλη ομάδα μελέτησε στο σκάουτινγκ, του δώσαν κάνα βίντεο να δει και δεν είδε την εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω ποιους εννοεί ντριμπλέρ από την εθνική Ελλάδος ο Ζορζίνιο. Εξαιρετικό Ζορζίνιο φέτος με την Τζέλσι, είναι η αλήθεια. Από τους
βασικούς, τα βασικά στελέχη του group που έχτισε ο Σάρι και έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Europa League. Αλλά αυτή του η δήλωση είναι, θα έλεγα, λίγο άστοχη. Το να λέει ότι η Εθνική Ελλάδος έχει αρκετούς dribbler. Λοιπόν, και όπως έχουμε προαναγγείλει στο καθιερωμένο μαγκαζίνο που θα έχουμε καθημερινά εδώ στην εκπομπή Λίμπερο Παντού, στις 2 με 3, αφιερώνουμε λίγο χρόνο να βλέπουμε τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας πέρα από τα αθλητικά. Και θα μας ενημερώνει γι' αυτά ο φίλος και συνάδελφος από την ιστοσελίδα Festival GR, ο Βαγγέλης Κοκολάκος, τον οποίο έχουμε και τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι γίνεται? Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Ήσυχη ημέρα η σημερινή, έτσι, όχι μόνο στα αθλητικά και γενικότερα στην επικαιρότητα από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, ήμασταν λίγο ήσυχοι σήμερα, πέρασαν οι εκλογές, τώρα είναι πιο πολύ η επόμενη μέρα, δηλαδή οι συνεργασίες που θα κάνουν οι υποψήφοι, γιατί είχαμε και την απλή αναλογική, οπότε είναι απαραίτητες συνεργασίες για την επόμενη μέρα. Απλά είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη μια πρωτότυπη δράση και που πρέπει να την ακούσουν οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε. Στη Λεωφόρο Νίκη, στο ύψος Αριστοτέλου σήμερα, τοποθετήθηκαν αναπηρικά αμαξία σε θέσεις πάρκινγκ. Τη δράση την διοργάνωσε ο γνωστός που για θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο Δημήτρης Αντωνίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχιάς της Θεσσαλονίκης. Τι κάναν λοιπόν, Γιώργο, τοποθετήσανε αναπηρικά αμαξίδια σε θέσεις πάρκινγκ και έβαλαν πάνω ένα χαρτί «Επιστρέφω σε 5 λεπτά». Μάλιστα. Κάτι που κάνουν πολύ ασυνείδητο οδηγοί όταν παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων σε θέσεις πάρκινγκ που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, νομίζω είναι πράγματι εξαιρετική, εύστοχη αρκετά η συγκεκριμένη κίνηση, ώστε πολλοί να πάρουν το μήνυμα. Γιατί αυτό το «Επιστρέφω σε 5 λεπτά» που βλέπουμε σε χαρτάκια σε όλη την πόλη, σε πολλά σημεία, δημιουργεί πάρα πολλά και πολύ σημαντικά προβλήματα. Πράγματι, ναι, γιατί δεν πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ότι ο άνθρωπος που περιμένει για να περάσει, όταν βλέπει ένα αυτοκίνητο μπροστά στη ράμπα, αισθάνεται και ο ίδιος άσχημα. Δεν είναι μόνο ότι τον καθυστερούμε, αισθάνεται και άσχημα γιατί δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει. Βέβαια. Παράλληλα, στο ίδιο σημείο είχαμε. Και δεν έχει το δικαίωμα κανείς να το κάνει αυτό έτσι έναν άνθρωπο του. Να του δημιουργεί όλο αυτό το άσχημο συνέστημα. Έτσι ακριβώς. Παράλληλα, στο ίδιο σημείο, η Τροχιά Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τους πολίτες και για θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Μοίρασε και 100 δωρεάν κράνη σε πολίτες που περνούσαν από το σημείο. Έστεισε ακόμα τάπητες κυκλοφοριακής αγωγής και παζλ για τους μικρότερους, ώστε έτσι μέσα από την διασκέδαση οι μικρότεροι σε ηλικία να μάθουν τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Εκεί βρέθηκε και ο γνωστός παραολυμπιονίκης και υπαστυνόμος, ο Αντώνης Καπατάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον κόσμο και τους έδωσε και αυτός οδηγίες για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Μάλιστα. Άντε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει αυτό το ζήτημα, το οποίο έτσι έχει δημιουργήσει και αυτό τεράστια προβλήματα. Αυτό και αυτό ήταν πάντως μια ωραία ξεχωριστή πρωτοβουλία, το να μοιραστούν 100 δωρεάν κράνη, έτσι για να. Είναι περισσότερο το μήνυμα, όχι τα κράνη που μοιράστηκαν. Σίγουρα, ότι πρέπει να φοράμε το κράνος και όχι να το κρατάμε στα χέρια. Βέβαια. Ωραία, μάλιστα. Βαγγέλη, στα πολιτικά, όπως είπες, περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές. Αλλά εφόσον τελείωσαν οι εκλογές, σιγά σιγά αρχίζουμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε και πολλά ευτράπελα που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, την Κυριακή συγκεκριμένα, και τώρα βλέπουν το φως δημοσιότητα σιγά σιγά. Έτσι ακριβώς. Είχαμε λιποθυμίες, είχαμε εντάσεις, αλλά αυτό που μου τράβηξε και εμένα την προσοχή ήταν συνέβη στη Λακωνία. Τι έκανε μια γυναίκα, πήγε να ψηφίσει, ωστόσο εκεί μόλις είδε το δικαστικό αντιπρόσωπο, τον ερωτεύτηκε. Και τι έκανε για να το δείξει, του έδωσε ένα ραβασάκι. Μπήκε μέσα στην, για να ψηφίσει, έγραψε σε ένα ραβασάκι δικαστική αντιπρόσωπη από την περασμένη Κυριακή. Σε σκέφτομαι συνέχεια, έχω πάθει ζημιά μαζί σου. Μάλιστα. Και ωραία. Του το έδωσε. ωραία η κίνηση, ωραία εξηγήθηκε. Έτσι, βρήκε έναν τρόπο να προσεγγίσει το δικαστικό αντιπρόσωπο. Ένα πρωτότυπο τρόπο για να του δείξει τα συναισθήματά της. Και σκέψου πόσα τέτοια θα έχουν γίνει σε εκλογικά κέντρα και δεν τα μάθαμε. Έτσι. Έχει αυτή την πλευρά η εκλογική μάχη. Ωραία, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσω. Καλό σου μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr, στο μαγκαζίνο που θα καθιερώσουμε εδώ σε αυτή την ώρα. Γιατί είπαμε, ο Λίμπερο Παντού. Θα πηγαίνουμε παντού να βλέπουμε τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα θέματα. Να ρίχνουμε έτσι μια κλεφτή ματιά και από το τι παίζει στην επικαιρότητα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα. Ότι αξιοσημείωτο αξιόλογο υπάρχει για να αναφέρουμε.
σήμερα κυκλοφόρησε και μια άλλη είδηση όσον αφορά το θέμα αυτό που έχει προκύψει την τελευταία εβδομάδα και απασχολεί έντονα τον ισπανικό τύπο και διαβάζουμε και εμείς τα δημοσιεύματα για τα στημένα παιχνίδια εκεί, για το κύκλωμα στημένων αγώνων στο οποίο ήταν εγκέφαλος μάλιστα ο γνώριμος μας εδώ ο Ραούλ Μπράβο. Η εφημερίδα El Mundo σήμερα έκανε νέες αποκαλύψεις για αυτό το κύκλωμα των στημένων αγώνων στην Ισπανία. Δημοσίευσε μάλιστα και κλήσεις για το ματς Βαγιαδολίδ-Βαλένθια. Το πρόσφατο παιχνίδι ήταν τελευταία ή προτελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, της Ισπανικής La Liga, του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ο Κάρλος Αράντα, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οποίος θεωρείται και αυτός εγκέφαλος στο κύκλωμα στημένων αγώνων μαζί με τον δικό μας, τον Ραούλ Μπράβο, φέρεται να λέει στο τηλέφωνο πως 7 παίκτες στο παιχνίδι Βαγιαδολίδ-Βαλένθια, 0-2 είχε λήξει υπέρ τη Βαλένθια το ματς αυτό, είχαν εξαγοραστεί. Και μάλιστα λέει γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα του ημιχρόνου αλλά και στο τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την κλίση όπως τη δημοσίευσε η El Mundo Deportivo, η ισπανική εφημερίδα, ανέφερε κοίτα αδερφέ, η Βαλένθια κερδίζει το ημίχρονο και στο τελικό. Εντάξει, ό,τι και αν γίνει, πρέπει να νικά στο ημίχρονο και στο τέλος. Όχι μόνο να νικήσει, αλλά να βάλει 2 γκολ, ένα σε κάθε ημίχρονο. Δεν πρέπει να το πει πουθενά, δεν πρέπει να το ξέρει κανείς. Κάποια στιγμή όμως όλα μαθαίνονται και έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Ούτε καν οι φίλοι σου, λέει, το τόνιζε ο Αράντα. Κανείς. Αυτό είναι το απόσπασμα από όσα του είπε. Ενώ στο κείμενο αυτό της Mundo Deportivo με τις αποκαλύψεις, αναφέρεται ότι ο Ραούλ Μπράβο συναντήθηκε με ορισμένους παίκτες για να στήσει το παιχνίδι προφανώς. Και η μεταγραφή του στη Βαγιαδολίδ έγινε για να έρθει κοντά με ένα παίκτη που είναι μπλεγμένος με την οργάνωση για τα στημένα ματς, ο Μπόρχα Φερνάντε. Αυτά αναφέρει η Mundo Deportivo. Και όλο και περισσότερα θα μαθαίνουμε όσο κυλούν οι μέρες. Το θέμα είναι ότι κινείται η υπόθεση να δούμε και πού θα καταλήξει. Όχι μόνο για τον Ραούλ Μπράβο, αλλά και γενικότερα. Αλλά και η άλλη οπτική είναι ότι αυτά γίνονται και στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν μια διαφορετική εικόνα για τα ξένα πρωταθλήματα. Αλλά να που συμβαίνουν και εκεί, να δούμε πώς θα τιμωρηθούν τώρα και τα πρόσωπα, αλλά και οι ομάδες που είναι πλάκι σε αυτό. Όταν μιλάμε για 7 παίκτες να έχουν εξαγοραστεί σε αγώνα. Και κρίσιμο αγώνα που έκρινε βαθμολογική θέση στις τελευταίες αγωνιστικές του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Οι συνέπειες νομίζω πρέπει να είναι αρκετές. Για να δούμε. Κατά τα άλλα, στις πιο θετικές ειδήσεις, η Κορακάκη πήρε άλλο ένα χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο Μόναχο, στα 10 μέτρα αεροβόλου πιστόλι. Συνεχίζει ακάθεκτη πάντως η νεαρή Ελληνίδα Ολυμπιονίκης. Άλλο ένα χρυσό, εντάξει, στο πιστόλι. Αξίζει να τα αναφέρουμε και αυτά. Ειδικά όταν η αθλητική επικαιρότητα δεν απασχολείται έντονα από τα ποδοσφαιρικά, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ αυτές τις μέρες για να αναφέρουμε. Το όνομα του Νακάμπα ήταν αυτό που έπαιξε, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, για τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μέσο από την Club Bridge. Θα μας τα πει και ο Στέργιος Ανασιάδης πιο αναλυτικά συνέχεια. Είχε 20 συμμετοχές στο βελγικό πρωτάθλημα με την Club Bridge. Γράφουν εκεί οι Ρουμάνοι ότι ο Λουτσέσκου θέλει τον Βέλγο ανερχόμενο αστέρα της Club Bridge, τον Marvelous Nakamba. Βέβαια αυτός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021 με την ομάδα του Βελγίου, την Club Bridge. Τώρα το πόσο μπορούν να ευσταθούν αυτά τα σενάρια θα το δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, αν και δύσκολο το βλέπω. 22χρονο συμβόλαιο στο 2021 με την Club Bridge. Να δούμε αν μπορεί να προχωρήσει. Λέγαμε νωρίτερα και για τα μεταγραφικά σενάρια από εξωτερικό μεριά και για Neymar γράφουν, όχι μόνο για Pogba. Neymar, να δούμε αν μας απασχολήσει και φέτος το καλοκαίρι και πόσο. Για την Real Madrid ακούγεται το όνομά του. Να δούμε αν θα μείνει στην Παρή, αν θα φύγει. Τι θα κάνει και ο Mbappé. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις για να έχουμε έτσι 30 μεταγραφές και αυτό το καλοκαίρι. Αλλά είναι ακόμη νωρίς. Νεϊμάρ, ο οποίος δεν θα είναι και αρχηγός με τη Βραζιλία στο Κόπα Αμερικά, του πήραν τον περιβραχιόνιο και το έδωσαν στον Ντάνιελ Άλβες. Με αυτά που είχε κάνει και με το πώς βασίστηκαν πάνω στο Μουντιάλ, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα και πάλι, είναι και κάπου λογικό. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά, Χρήστο, να κάνουμε το διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά και με ρεπορτάζ Άρη, με Νίκο Παδόπουλο, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο, περιμένει το Σούντγκρεν εκεί, το Σουηδό Μπακ, που θα φτάσει στις 3, αναμένεται. Να πατήσει τη Θεσσαλονίκη να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Να πάρουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και για τα όσα είπε ο Μάικς ο Γκαγκάτσης το πρωί στην Τούμπα και τι γίνεται γενικότερα στους ασπρόμαυρους. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Λίμπερο παντού. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
Ναι, είμαστε, επιστρέψαμε, λίμπερο παντού. Όπως κάθε μεσημέρι από εδώ και στο εξής, από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 με 3 θα είμαστε παρέα. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κιός είναι στη ρύθμιση του ηχού και στις μουσικές επιλογές. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα και τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει ό,τι υπάρχει στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο οποίος Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο αεροδρόμιο, έτσι Νίκο? Όχι ακόμα, σε 2-3 λεπτά. Οδεύεις προς τα εκεί. Καλησπέρα, τι γίνεται? Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Η άφηξη του Ντάνιελ Σούντιγκρεν είναι αυτή που ξεχωρίζει σήμερα όσον αφορά την επικαιρότητα του Άρη. Στις 3 αναμένεται να προσγειωθεί το αεροπλάνο του Σιδού στην Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μεταγραφή του Άρη ουσιαστικά, με τη δεύτερη να είναι ο Λέριν Ντουάρτε. Ο Σιδός, ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτή τη διακοπή που υπάρχει στο Σιδικό Πρωτάθλημα για περίπου 20 μέρες, έπαιξε κόντρα στη Χάμαρη την περασμένη Κυριακή. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν το συμβόλαιό του και να υπογράψει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια πριν μπει ξανά στο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Σουηδία και να τον περιμένουμε πλέον ξανά στις αρχές Ιουλίου για μόνιμη εγκατάσταση. Τελικά αυτό θα συμβεί, το γνωρίζουμε, έχει οριστικοποιηθεί δηλαδή? Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία που θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά στις αρχές Ιουλίου νομίζω το αργότερο τον περιμένουμε εκεί πέρα να είναι στην Θεσσαλονίκη ο Σουηδός. Δύσκολα θα προλάβει, εντάξει, την ομάδα εδώ πέρα. Θα είναι έτοιμος πάντως από άποψη φυσική κατάσταση. Σίγουρα θα είναι, γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό και όλα παίζει από τον Μάρτιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα την προλάβει στην Ολλανδία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά εκεί πέρα μέσα στο πρώτο διάστημα του Ιουλίου θα ενσωματωθεί στην ομάδα και θα τεθεί στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη. Το δεύτερο σημείο αναφοράς της ημέρας είναι το ταξίδι το οποίο θα πραγματοποιήσουν, αν δεν έχουν πετάξει ήδη, ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο για την Αγγλία και το Λονδίνο. Για μεταγραφικούς σκοπούς και όχι μόνο ενδεχομένως, θα κάνει ο Άρης συναντήσεις με δύο ομάδες της Premier League και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτά τα ραντεβού τα οποία θα πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι της ομάδας σε αυτό το ταξίδι express. Και το λέω express γιατί εκτός απρόπτου αύριο θα είναι πάλι στην Ελλάδα ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας. Για καφεδάκι στο Λονδίνο δηλαδή. Και για καφεδάκι αλλά και για μεταγραφές. Επαφές με ομάδες, πέρα από τα μεταγραφικά Νίκο, επαφές με τις ομάδες θα έχουν να κάνουν ίσως και με κάποιο φιλικό να περιμένουμε ή για άλλα γενικότερα ζητήματα λειτουργίας? Υπάρχει το ενδεχόμενο, γιατί ο Άρης ψάχνει ένα δυνατό φιλικό με έναν εμπορικό αντίπαλο πριν τα πρώτα του ευρωπαϊκά μάτς, δηλαδή μια εβδομάδα πριν τις 25 του Ιούλη εκεί πέρα κάπου. Και δεν αποκλείεται ο αντίπαλος να προέρχεται και από την Αγγλία. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε να γίνουν αυτές οι συναντήσεις για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους. Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ αργά είχαμε την συνάντηση των ανθρώπων του Άρη με τον εκπρόσωπο του Μίλαν Γεύτοβιτς, τον κύριο Ντούντιτς, τον Ιβαν Ντούντιτς, περισσότερο για να βολιδοσκοπήσει και η πλευρά του παίχτη τις διαθέσεις του Άρη και ο Άρης τις διαθέσεις του ποδοσφαιριστή, σε πολύ καλό κλίμα. Αυτό το οποίο έπεσε στο τραπέζι μεταξύ άλλων ήταν γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται και πολύ εύκολο ο Αστέρας να αφήσει ελεύθερο τον παίχτη. Έπεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να υπάρξει δανεισμός του ποδοσφαιριστή, όπως αναφέρει ο μάνατζέρ του, για τον επόμενο χρόνο και μια οψιόν αγοράς για τον Άρη. Εξήγησε ο κύριος Ντούντιτς στους ανθρώπους της ομάδας ότι θέλει ο παίχτης να είναι σε ένα σύλλογο που θα του δώσει βασικό ρόλο και λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα οποία δηλαδή δεν είχε την περασμένη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα. Στον Άρη είπαν ότι εφόσον επιλέξουν αυτόν τον παίχτη, τότε αυτό είναι και το δικό του σκεπτικό, να το δώσουν βασικό ρόλο στα πλάνα του Σάβα Παντελίδη. Αυτό που περιμένουμε πλέον να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να επιστρέψει ο κύριος Ντούντιτς στη Σερβία. Αύριο αναμένεται να επιστρέψει στη Σερβία ο μάνατζερ του παίχτη. Την Τετάρτη, εκτός απρόπτου, θα έχει ένα ραντεβού με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα, όπου θα τους παρουσιάσει τα δεδομένα από πλευράς Άρη. Αλλά και από τις άλλες δύο ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή. Όχι βέβαια, δεν είναι βέβαια οι επαφές με αυτές τις δύο ομάδες ίδιο σημείο που είναι με τον Άρη, αλλά η Μαγιόρκα για παράδειγμα και μια άλλη ομάδα από τη Ρωσία έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά του παίχτη και έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να τον αποκτήσουν την επόμενη σεζόν. Και θα κληθεί να δει η πλευρά του ποδοσφαιριστή με τον Ερυθρό Αστέρα τι θα γίνει, γιατί και ο Ερυθρός Αστέρας είναι λίγο
μπερδεμένη κατάσταση εκεί, γιατί ναι, μεν δεν το χρησιμοποιούσαν με σεζόν πάρα πολύ ο Βλάντα Μιλόγεβιτς, αλλά τώρα εκφράζει μια επιθυμία να παραμείνει στο ρόστερ τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο. Μήπως προσδοκούν στο να εισπράξουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, να τον πουλήσουν, δεν ξέρω. Κοίτα, από τον Άρη χρήματα να εισπράξουν δύσκολα. Ναι, να είναι με τρίκ δικό τους για να, ίσως, να πάρουν πρόταση από άλλη ομάδα, ίσως για αγορά του παίχτη. Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν θα πάρουν και πολλά, γιατί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Άρα θα μπορεί να διαπραγματευτεί το Δεκέμβριο με όποια άλλη ομάδα θέλει. Σωστά. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως έπεσε το δεχόμενο της, του δανείσμου από πλευρά Σάρη. Και θα πρέπει να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση που θα έχει ο εκπρόσωπος του ΠΕΦ, ο κ. Ντούντιτς, με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα την ερχόμενη Τετάρτη στο Βελιγράδι. Πάντως στα μάτια του Γιώφτεβιτς, ο Άρης φαντάζει αυτή τη στιγμή ως η καλύτερη επιλογή και από τη Μαγιόρκα, που εντάξει αγωνίζει τις χαμηλότερες κατηγορίες της Ισπανίας, αλλά και από την ρωσική ομάδα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίχτη, γιατί υπάρχει στη μέση η Ευρώπη, που και η προοπτική του να πάει ο Άρης μακριά στο Europa League. Είναι δέλεαρ σίγουρα για τον Γιώφτεβιτς αυτό. Είναι δέλεαρ και ότι ο Άρης προσφέρει ένα βασικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Είναι και δίπλα στη Σερβία, γιατί και αυτά συνυπολογίζονται. Ναι, θα μπορεί εύκολα να πηγαίνει στη χώρα του, οπότε θα έχει. Είναι άλλωστε και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικογενειάρχης, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδάκια αν θυμάμαι καλά. Μπορεί δηλαδή να αφήσει την οικογένειά του εκεί και να πηγαίνει δίπλα, είναι έτσι, αλλιώς δεν είναι πολλές ώρες με τα μάξη, και να τους βλέπει. Παίζει και αυτό το ρόλο του στην απόφαση που θα πάρει ο Ντούντιτς, ο οποίος είναι λεπτομέρειες αυτές που πολλές φορές όντως δίνουν την τελική απόφαση. Γι' αυτό και ο Άρης αποτελεί προτεραιότητα για αυτόν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Για τον Άρη αποτελεί προτεραιότητα ο Γιώφτεβιτς ή εξετάζει και άλλες λύσεις, φαντάζομαι, για τα εξτρέμ. Ναι. Έχει άλλους δύο παίχτες τουλάχιστον σε συγκεκριμένη θέση αρκετά ψηλά στη λίστα του, αλλά επειδή του αρέσει και ο Γιώφτεβιτς σαν ποδοσφαιριστής, δεν θέλει να κλείσει τη συγκεκριμένη πόρτα, και γι' αυτό άλλωστε ήρθε και ο μάνατζερ του από το Βελιγράδι χθες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Μάλιστα. Νίκο, φαντάζομαι τώρα θα έχει φτάσει στα αεροδρόμια λογικά. Τώρα παρκάρω σε γίνεται χαμός, έτσι, για την υποδοχή του Σούντγκρεν. Θα σου πω, τώρα είμαι στο πάρκινγκ, φίλε. Δεν ξέρω. Άλλες εποχές ήταν αυτές. Και άλλα ονόματα που ερχόντουσαν. Άλλες εποχές ήταν αυτές, ναι. Οκ, τώρα που θα πάμε μέσα, θα δούμε. Α, βρήκα να παρκάρω και εδώ πέρα κιόλας. Τρομερά. Λοιπόν. Στον αεροδιάδρομο, α. Δεν χωράω. Τώρα που θα μπούμε μέσα, θα δούμε για πλευρά κόσμου τι έχει. Πιστεύω ότι κάτι θα έχει. Λες να έχει κόσμο, δηλαδή να περιμένει να υποδεχθεί το Σούντγκρεν. Εντάξει, κοίτα. Πέρα από τους ρεπόρτερ, εντάξει, εσείς η δουλειά σας είναι. Okay, ναι. Τα γκρουπάκια που ψιλοέβλεπα, ρε παιδί μου, υπήρχε μια διάθεση από μερίδα του κόσμου να έρθει και να καλωσορίσει τον παίκτη. Εντάξει, τώρα εδώ έχει έρθει για άλλους παίκτες. Ναι, εντάξει, είναι και καλή και ώρα. Εντάξει. Συγκεκριμένο είναι και καλή ώρα, εντάξει, βέβαια είναι εργάσιμη ώρα. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ούτε αργά το βράδυ, ούτε νωρίς το πρωί, οπότε λες κάποιος που θα ήταν κατά εκεί. Αυτό. Θα δούμε. Σε λίγο αν σε προλάβουμε. Θα έχουμε και νέα σύνδεση, ναι. Αλλιώς βεβαίως. Θα πω μετά με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Ωραία. Και θα κάνει και δηλώσεις, φαντάζομαι, και τα τυπικά. Ο παίκτης σήμερα θα ολοκληρωθούν όλα, έτσι, και θα παρουσιαστεί και επίσημα. Για το κομμάτι των δηλώσεων δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Εντάξει, οκ. Θα δούμε. Ωραία. Καλώς, Νίκο, έγινε. Καλή συνέχεια, και αν προκύψει κάτι όσο είμαστε εδώ μέχρι τις 3, τα ξαναλέμε. Καλή συνέχεια. Έγινε, Γιώργο, να φτάνω. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παπαδόπουλο και για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος μόλις τώρα έφτασε στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, τον Σουηδό δεξιό μπακ, ο οποίος φτάνει σε λίγα λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία από την Στοκχόλμη, από τη Σουηδία, για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Θα είναι η πρώτη μεταγραφή των κίτρινων μαύρων για τη νέα σεζόν. Αναμένεται να κλείσει οριστικά το θέμα, να πέσουν υπογραφές, τελικές λεπτομέρειες και όλα αυτά. Έτσι, όταν φτάνει ο παίκτης είναι η αύξηση σήμερα, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα για να δουν και τι θα συμβεί. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον Σούντγκρεν, θα γυρίσει στη Σουηδία, θα ξανάρθει, πότε θα ξανάρθει, πότε θα είναι έτοιμος να ενσωματωθεί με την ομάδα. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι, όταν και θα οριστικοποιηθούν και οι λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, και από τα του Άρη να πάμε στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον Στόρη Αναστασιάδη, να μας δώσει ότι υπάρχει και στο Ασπρόμο ρεπορτάζ μετά το κίτρινο μαύρο που πήραμε. Τι γίνεται, Στέλιο, καλησπέρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήσυχη ημέρα σήμερα και στα του ΠΑΟΚ, έτσι, γενικότερα στην αθλητική επικαιρότητα. Δεν έχουμε μεγάλη κινητικότητα, έτσι. Γενικότερα ήσυχες μέρες, ναι. Για να είμαστε ακριβείς.
δεν υπάρχει κάτι. Η ανανέωση Βαρέλα ήταν το τελευταίο ουσιαστικά έτσι, τελευταία εξέλιξη και η πώληση, ο δανεισμός του Ρέι. Αυτά ήταν τα τελευταία μέτωπα που έκλεισαν με θετικό τρόπο και τα δύο, από τη στιγμή που παρέμεινε ο Βαρέλα και αποχώρησε ο Ρέι, για μιας και ο Ζίβκοβιτς είναι πρώτο πυλόν, δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί ακριβώς. Ναι. Αλλά γενικότερα διανύουμε ήσυχες μέρες και περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Τώρα θα είναι μισή εβδομάδα, θα είναι η επόμενη. Ας πούμε μια φορά ακόμα, δεν έχει τόσο σημασία το πότε θα γίνει, αρκεί να έχει ο Λουτσέσκου στο πρώτο μέτρημα 25-26 Ιουνίου ή τουλάχιστον 1 Ιουλίου θα ανέβει η ομάδα στην Ολλανδία να έχει το 90% του ρόστερ στα χέρια του. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία. Το αν θα γίνει νωρίς ή όχι, δηλαδή σήμερα, αύριο θα έχουμε εξελίξεις σε ορισμένα από τα πολλά θέματα, νομίζω έχει περισσότερο σημασία για την ψυχολογία του κόσμου παρά επί της ουσίας. Ναι, όντως. Αυτό είναι η διαφορά. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερο. Αλλά ξαναλέω, εάν για παράδειγμα 25 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει τρεις ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά είναι μέσα στον προγραμματισμό του, μέσα στο χρονοδιάγραμμα, εννοείται, μέσα σε όλα. Εννοείται. Για τον, πώς τον είπαμε, Νακάμπα, Στέργιο, το διάβασα καλά. Νομίζω ναι. Το σενάριο. Δεν το βλέπω και πολύ υπαρκτό το σενάριο πάντως. Εντάξει, τώρα 22 χρονών, συμβόλαιο έχει μέχρι το 21 στην Club Breeze. Δεν μου φαίνεται και πολύ να στέκει. Εγώ σήμερα τον έμαθα τον ποδοσφαιριστή αυτό, δεν τον ήξερα. Ούτε και εγώ να σου πω την αλήθεια. Μην πω και ψέματα ότι τον έχω δει σε 10 μάτς και είναι φοβερός κτλ. Το παίζουμε έξι. Δεν τον ξέρω. Το βιογραφικό του, οκ. Δεν είναι κάτι που σε εντυπωσιάζει. Από τα λίγα βίντεο έτσι πρόλαβα και είδα το πρωί και εκεί οκ, ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν προκύπτει κάτι. Ναι. Από το ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει, κινείται, έχει κάνει πρόταση, πόσο μάλλον να είναι κοντά στον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Μάλλον είναι παιχνίδι του μάνατζερ, το έχουμε ξαναπεί, όταν μια ομάδα έχει χρήματα όπως ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, πολλές φορές θα μπλέξει και σε σενάρια που δεν έχουν βάση. Ναι, το έχουμε δει να γίνει τόσο. Είναι αναμενόμενο, είναι θεμητό, είναι αν θέλεις, την περίοδο που διανύουμε, για τους μάνατζερ να μπλέκουν ομάδες μπας και βρουν μια καλύτερη ομάδα για τους πελάτες τους ή πείσουν τις ομάδες να τους κάνουν μια ανανέωση συμβολέου ή οτιδήποτε άλλο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα χαφ υψηλού επίπεδου, αν γίνεται και καλύτερο από τον Ολιβέιρα. Δεν φαίνεται να είναι ο παίκτης από την Τζιμπάμπουε ο συγκεκριμένος αυτός. Mm-hmm. Έτσι έχει πραγματικότητα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμή που μιλάμε, Γιώργο, η δισογραφία έχει να κάνει με την έκτατη γενική συνέλευση. Ναι, αυτό ήθελα αυτό είναι το καινούργιο, με τη νέα αύξηση που ανακοίνωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Στο ίδιο πλαίσιο που έγιναν και οι προηγούμενες, δηλαδή δεν μπορώ εγώ, εσύ, οποιοςδήποτε φίλαθλος, να πάει και να βάλει 100, 1000 ή 2000 ευρώ. Και αυτή η αύξηση αφορά ουσιαστικά επενδυτές που πρέπει να βάλουν το ελάχιστο 100.000 ευρώ για να μπουν στην αύξηση. Τα λέγαμε νωρίτερα και με την Αγάπη και το Σταύρο, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τέτοιοι, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να γίνεται μια αύξηση, να είναι ανοιχτή. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι και πάλι αυτά τα 15,2 εκατομμύρια που αφορά η νέα αύξηση του κεφαλαίου θα μπουν από την τσέπη του Ιβάν Σαββίδη. Όπως έχει βάλει και τα προηγούμενα εκατομμύρια, ξεπερνάνε τα 100, αυτά που έχει βάλει ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Εάν πάντως καλυφθεί, μέχρι 19 Ιουνίου είναι ανοιχτή η αύξηση, σύν τον ένα μήνα που δίνει δικαίωμα ο νόμος, θα φτάσει το μετοχικό κεφάλαιο στα 119 εκατομμύρια 540.000 ευρώ. Μιλάμε για ποσό που τα προηγούμενα χρόνια, αν το ανέφερες, θα σε κοιτούσαν σαν εξωγήινο. Τα προηγούμενα χρόνια πανηγύριζε όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ γιατί θα πήγαινε να παίξει το Euro και θα έπαιρνε 200.000 ευρώ πόνους από την ΕΠΟ ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα δες γιατί πως έφτασε να μιλάμε. Και χιλιάδες, μιλάμε για εκατομμύρια και δεν δίνει και κανείς σημασία. Ναι, είναι δηλαδή, απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει φτάσει να γίνει τέτοια ρουτίνα, ας πούμε, η εισρωή χρημάτων από τον Ιβάν Σαββίδη για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της ομάδας, που περνάει και στο εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα, θα βάλει άλλα 15 εκατομμύρια ο μεγαλομέτωχος. Του χρόνου μπορεί να βάλει άλλα 20, άλλα 30 και εντάξει. Τα λέγαμε και με την Αγάπη και τον αναλύαμε. Θα ήταν το ιδεατό ο ΠΑΟΚ να φτάσει σιγά σιγά σε επίπεδο να μην χρειάζεται να βάζει ο Ιβάν Σαββίδης κάθε φορά τόσα πολλά χρήματα. Όχι γιατί έχει πρόβλημα ο μεγαλομέτωχος, αλλά θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να γίνει
αυτόνομος και να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί αυτά τα χρήματα ο μεγαλομέτοχος να τα δίνει στην ομάδα. Ναι. Λέγοντας και αυτά θα πάνε στην ομάδα, αλλά ενώ στην ομάδα να γίνουν μεταγραφές για παράδειγμα. Και όχι να καλυφθούν συμβόλαια. Να αξιοποιηθούν ποδοσφαιρικά, ναι, καθαρά, ναι, και για την ενίσχυση, ναι, της ομάδας. Αυτό προϋποθέτει το νέο γήπεδο. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο να φτάσει πάνω να έχει έσοδα. Βέβαια, όταν έχει προσθέσει στο Champions League, είναι μια τεράστια πηγή εσόδων. Δηλαδή και μια συμμετοχή του ΠΑΟΚ, αν υπήρχε φέτος, δεν θα χρειάζονταν ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει αύξηση κεφαλαίου 15 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, μιλάμε για τεράστια ποσά και έχει. Ναι. Αλλά χωρίς Champions League, χωρίς τίποτα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει κερδοφόρος μόνο με το νέο γήπεδο, θεωρώ, με την αύξηση των θέσεων, με τους εμπορικούς χώρους και με οτιδήποτε άλλο έχει μαζί του ένα νέο γήπεδο. Είτε αφορά μουσείο της ομάδας, είτε ένα tour που θα πηγαίνει σε πληρωμή όπως γίνεται στο εξωτερικό, 10-15 ευρώ ένα άτομο για παράδειγμα, ή 5, δεν ξέρω πώς, όταν με το κοστοδέχτη. Γενικότερα, όλη την εμπορική εκμετάλλευση που μπορεί να έχει ένα καινούργιο, ναι, υπερσύγχρονο γήπεδο, θα είναι και για γιατί όλη τη Θεσσαλονίκη, έτσι, τουριστικό θέρετρο, θα μπορούμε να το πούμε. Όταν είναι η νέα Τούμπα θα έχει χώρους για καφέ, για φαγητό, δεν ξέρω αν θα έχει κινηματογράφους ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι πηγή εσόδων σε καθημερινή βάση, είτε παίζει ο ΠΑΟΚ είτε δεν παίζει. Ναι, μέχρι τότε λοιπόν θα είναι ο Ιβάν Σαββίδης υποχρεωμένος, εκτός ξαναλέω αν από φέτος επιτέλους ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους και εισρεύσει τα εκατομμύρια του Champions League, μέχρι να συμβεί αυτό ο Ιβάν Σαββίδης θα βάζει, πέρα από τα χρήματα που βάζει ήδη, θα βάζει και κάθε καλοκαίρι στο μετοχικό κεφάλαιο για να μην έχει ο ΠΑΟΚ προβλήματα. Τώρα, από αυτά που άκουσα το Μάγκη κάτι δεν φαίνεται να προκύπτει πρόβλημα ούτε με το Financial Fair Play, ούτε με τις διαδικασίες που αφορά το γήπεδο αυτό καθ' αυτό. Φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τη μετακόμιση του Καρατζόγλου. Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και είναι στη βάση μάλλον ότι έχει χρήματα ο Σαββίδης, οπότε ας μας κάνει όλους πλούσιους. Τι πιο απλό, ας πούμε. Ναι. Γιατί όταν ακούσει ο Μάγκη Γκαγκάτση να λέει ότι δεν γίνεται να πληρώνουν λιγότερα χρήματα η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ από το ενίκιο που θέλουν να πληρώνουν εμείς στο Καρατζόγλου. Δεν έχει υπάρξει αυτό το πράγμα, εντάξει. Όντως. Το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο 80.000 θέσεων με άρτιους χώρους, αποδυτήρια ή αν θέλεις περιβάλλοντα χώρο. Γενικότερα είναι ένα γήπεδο. Κι άλλο το Καρατζόγλου, που θα χρειαστεί να δώσει ένα σταθμό λεφτά για να πάρει τουρνικέ, να φτιάξει δημοσιογραφικά, να φτιάξει αποδυτήρια, να. Και πάλι αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ έχει αυτή τη διάθεση να το κάνει. Θα πληρώνει περισσότερα, παιδιά, εντάξει. Το ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει χρήματα δεν σημαίνει ότι θα κάνει πλούσια χωρίς λόγο την μισή Θεσσαλονίκη. Πάνε να εκμεταλλευτούν καταστάσεις ορισμένοι μάλλον. Εντάξει, δεν νομίζω αυτό να περάσει. Νομίζω ότι θα βρεθεί η λογική λύση, είτε μέσω συζητήσεων, είτε καμιά φορά χρειάζεται, όπως είπε και ο Σταύρος και το Πινελίκη καμιά φορά. Είναι μέσα στο ίσως, τρόπο, ναι, που λύνουν τα θέματα στην Ελλάδα, το Πινελίκη. Γιατί, ναι, και η πολύ καλοσύνη καμιά φορά λαμβάνει τόσα δυναμία και σε δουλεύει μισή κοινωνία. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι η Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ να είναι πλέον στην κατηγορία αυτή που μπορεί κάποιος να τους δουλέψει. Όχι, σαφώς. Αυτή είναι η αίσθηση που βγάζει. Σαφώς, ναι. Τώρα, το να καθυστερήσουν τον ΠΑΟΚ. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει ως αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, ναι, η καθυστέρηση. Αλλά προς στενοχώρια πάρα πολλών, το γήπεδο θα γίνει. Τώρα το θέμα είναι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Όσο πιο γρήγορα γίνει η νέα Τούμπα, τόσο πιο καλό θα είναι για το σύλλογο συνολικά, γενικότερα. Έτσι. Και αυτό που αναλύσαμε για τα διαρκείας 18 Ιουνίου στο ίντερνετ. 18 Ιουνίου ή Ιουλίου. Ιουνίου, έτσι, δηλαδή σε 15 μέρες. 15 μέρες. Στο ίντερνετ, 1 Ιουλίου στα γραφεία του ΠΑΕΠΑΟΚ, σαφέστατα θα έχουν προβάδισμα οι κάτοχοι διαρκείας για να νεώσουν τις θέσεις τους. Οι οποίοι είναι 20.112, έτσι, δηλαδή. Ναι. Εάν πάνε να νεώσουν όλοι, μάλλον θα υπάρξει πάλι πληρότητα. Δεν ξέρω πόσα έχουν σκοπό να βγάλουν φέτος. 22.000. 22, ναι. Το πήγε κατά 1000 διαρκείας. Ναι, νομίζω, το θεωρώ πάλι πιθανό να εξαντληθούν και τα 22. Και εγώ πιστεύω, ναι, γιατί με αυτά που ζήσαμε φέτος, σε κάθε μεγάλο ντέρμπι, σε κάθε μάτς της Ευρώπης, το να είναι μόνο 3, 4, 5.000 εισιτήρια διαθέσιμα και να γίνει ένας χαμός και να μένει κόσμος απ' έξω, νομίζω ότι πολλοί θα είναι αυτοί που μετάνιωσαν που δεν πήραν πέρσι διαρκείας και νομίζω ότι θα εξαντληθούν. Είναι λογικό αυτό που λέγαμε,
νωρίτερα με την Αγάπη και τον Σταύρο να είναι τα διαρκείες λίγο πιο ακριβά, γιατί θα είναι και τα μάτς περισσότερα. Εκ των πραγμάτων θα είναι τα μάτς περισσότερα. Ναι. Περισσότερα ντέρμπι. Λόγω αν... της αναδιάρθρωσης, της αλλαγής στο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι, αλλά αν το δούμε, Γιώργο, καθαρά μαθηματικά, όταν θα έχουμε στα χέρια μας και ξέρουμε και εμείς τις τιμές των εισιτηρίων, μπορεί αναλογικά ένα παιχνίδι να είναι και φθηνότερο από ό,τι πέρσι. Ναι. Και αν μην τι άλλο, εντάξει, θα είναι και τελευταία χρονιά στην Τούμπα, λογικά, εφόσον όλα κυλήσουν όπως έχουν προγραμματιστεί. Εντάξει, λογικά. Εντάξει, είναι και μια χρονιά μετά από double, είναι, εντάξει, είναι λογικό νομίζω. Και δεν νομίζω ότι θα πειράξει και τον κόσμο, δηλαδή θα του φανεί περίεργο και θα τον ξενήσει. Είναι δεδομένο ότι η αύξηση δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, παρότι ξαναλέω, ακόμα δεν είναι γνωστά τα στοιχεία για τα εισιτήρια, οι δικές του πληροφορίες θα είναι ελαφρώς αυξημένα. Δηλαδή, ενδεικτικά είναι το νούμερο που λέω. Mm-hmm. Αν για παράδειγμα έκανε πέση του διαρκείας στη θύρα 7 130 ευρώ, 120, τώρα θα κάνει 150. Ναι, μιλάμε για 20-30 ευρώ διαφορά. Αλλά πώς όμως, αυτή η διαφορά των 20-30 ευρώ, αν πάρουμε ότι θα είναι 5 παιχνίδια επιπλέον, δηλαδή και 5 παιχνίδια με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο και Άρη, να σου πω εγώ. Εντάξει, θα βγαίνει 2 ευρώ το παιχνίδι για αυτά τα 5 μάτς. Δεν μιλάμε για κάτι σπουδαίο. Οι διαφορές θα είναι πολύ μικρές. Και δεν βάζω μέσα τι ψυχική οδύνη γλιτώνει ο καθένας. Την ταλαιπωρία και όλα. Και το άγχος να μπαίνει πρωί-πρωί στο σύστημα. Ναι, γιατί μάλλον έτσι θα πάει το έργο και φέτος. Σίγουρα. Αυτά τα 4.000 εισιτήρια που θα είναι διαθέσιμα για κάθε αγώνα θα βγαίνουν στο ίντερνετ. Δεν νομίζω να το αλλάξουν στην ΠΑΕ, πάω και να βγάζουν στα εκδοτήρια. Ναι. Οπότε μόνο κερδισμένος είναι κάποιος να δει τα δύο μάτς, τα προβληματικά και τα play-off χωρίς άγχος. Ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ στο μήνυμα του Champions League και όχι του Europa League. Και να ζήσει και αυτή την εμπειρία. Άλλα τρία παιχνίδια στο Europa League και στο Champions League. 18 παιχνίδια στην Τούμπα, πρωτάθλημα. 13, ας πούμε, της κανονικής περίοδου και άλλα 5. Συν 5 play-off. Τα play-off που έχει δίκιο ο Μάκης Δακάκης δεν είναι play-off, είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος. Αφού δεν υπάρχουν διαιρέσεις στους βαθμούς και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οπότε 18 στην Super League, βάλει και του κυπέλου άλλα 3-4. Είναι ένας αριθμός που είναι φτάσει και τα 30 μάτς πλέον λόγος. Βέβαια. Άρα το να έχει κάποιο στο κεφάλι του ήσυχο για 30 παιχνίδια είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα διαρκείες. Πάντως περιμένουμε λογικά έναν χαμό. Σίγουρα αυτά θα γίνει, όπως και πέρυσι θα υπάρχουν ουρές. Ωραία. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο, έχουν βγει και τα φιλικά. Μπορείς να αναφέρεις. Ναι, τα έχω μπροστά μου. Αμέσως μόλις κλείσουμε. Ενδιαφέρον περισσότερο τους φίλους μας ακούνε στο εξωτερικό, αν και νομίζω είναι οι πρώτοι που μάθανε. Εκεί στην Ολλανδία ειδικά, για να σπεύσουν. Ναι. Ξαναλέω ότι νωρίτερα από εμάς, χθες είδα Ολλανδό φίλο του ΠΑΟΚ, όχι Έλληνα της Ολλανδίας, Ολλανδό φίλο κανονικά που τα ήξερε από χθες, τα τρία πρώτα φιλικά. Γιατί προτείνουν να ενημερώνουν ότι είναι το άγχος τους να κανονίσουν τις δουλειές τους, τα ρεπό τους και να πάνε από Γερμανία και Ολλανδία να δουν τον ΠΑΟΚ. Έχουν άλλη δίψα, έτσι. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από το Στέργιο Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και ότι υπάρχει αυτές τις ήσυχες είναι η αλήθεια ημέρες. Να αναφέρουμε και τα φιλικά προετοιμασίες, τα οποία βέβαια ακόμη δεν έχουν κλειδώσει οριστικά, αλλά είναι μάλλον έτσι προς τα εκεί καταλήγουν. ΠΑΟΚ Αλκμαρ στις 3 Ιουλίου, ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ στις 6 Ιουλίου. Μιλάμε για ένα μήνα μετά, έτσι. Δύο μήνες, συγγνώμη, μετά. Όχι, ένα μήνα μετά. Καλά το είπα στην αρχή. ΠΑΟΚ Βόλε στις 9 Ιουλίου, ανά τρεις μέρες είναι τα παιχνίδια όπως βλέπετε. Κλουζ ΠΑΟΚ 12 Ιουλίου στη Ρουμανία. Θα πάω και για το επαιτειακό φιλικό για τα 100 χρόνια της Κλουζ. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στις 20 Ιουλίου και ψάχνουν ένα φιλικό για τις 24 Ιουλίου οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ψάχνουν να βρουν αντίπαλο. Και στις 27 Ιουλίου θα δώσει δύο φιλικά ο ΠΑΟΚ, ένα το πρωί, ένα το απόγευμα. Προφανώς θα μοιράσει το χρόνο σε δύο διαφορετικές ενδεκάδες ο Λουτσέσκου. Θα έχει ήδη εικόνα και από τα προηγούμενα μάτς. Τα δύο φιλικά αυτά που θα γίνουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα, 27 Ιουλίου, θα είναι με Άλτα Βον το πρωί και Φορτούνα Σίταρτ το απόγευμα, η Ολλανδική ομάδα. Την οποία θυμίζουμε ήταν και ο Λάζαρος Λάμπρου φέτος που έκανε επιτυχημένη σεζόν. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στις 3, έχοντας δει και το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και το ρεπορτάζ του Άρη, ότι υπάρχει και γενικότερα στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα γενικότερα.
Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 το μεσημέρι. Ακολουθεί φυσικά το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από Γιώργο Παναγιωτήδη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.